Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει λοιπόν ο Νίκος Μιχαλολιάκος και όλη η διευθυντική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, όπως αποφάσισε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Και πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βαγγέλη Μουνδριανάκη. Είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα από εσάς. Μετά από 5,5 χρόνια και 2 ημέρες και 465 συνεδριάσεις, φτάσαμε στην επίμαχη απόφαση. Η απόφαση αυτή έχει ληφθεί με όλους τους δικονομικούς κανόνες, όπου η δημοκρατική μας πολιτεία εξασφαλίζει σε κάθε Έλληνα πολίτη, ακόμα και στο χειρότερο εγκληματία. Μετά από μια διαδικασία η οποία ήταν πολυτελέστατη, υπό την έννοια ότι δόθηκε άπειρος χρόνος σε όλους εκείνους οι οποίοι κατηγορούνται να αναπτύξουν τα υπερασπιστικά τους επιχειρήματα, το δικαστήριο μετά από αυτή την πρωτοφανή διάρκεια αυτής της δίκης κατέληξε συγκροτημένα σε μία απόφαση όπου δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση ενός τόσο σύνθετου προβλήματος που ανέκυψε στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό πολιτισμό, θα έλεγα γενικότερα. Ωστόσο, κύριε Μουνδριανάκη, στο εφετείο οι ποινές αυτές θα πέσουν και άλλο? Το εφετείο είναι ένα δικαστήριο στο οποίο μπορούν να προσφύγουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει το τεκμήριο της μείωσης της ποινής στο εφετείο, σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, έχει συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις όπου έχει ασκήσει έφεση ο εισαγγελέας σε ποινικές δίκες να αυξάνεται η ποινή. Εδώ βέβαια σε αυτή την περίπτωση ο εισαγγελέας από ό,τι φαίνεται δεν θα ασκήσει έφεση, ή εισαγγελέας ή κάποιος άλλος εισαγγελέας. Οπότε εγώ δεν αναμένω μείωση των ποινών στο εφετείο χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να προδικάσω, διότι αυτό αντίκειται και στη δεοντολογία και στην πορεία των δικονομικών υποθέσεων. Το κυρίαρχο ερώτημα πάντως, μεταξύ άλλων βεβαίως, κύριε Μουνδριανάκη, είναι πόσο θα μείνουν εν τέλει οι άνθρωποι αυτοί στη φυλακή, ποιος θα είναι δηλαδή ο πραγματικός χρόνος εγκλεισμού σε ό,τι αφορά το διευθυντήριο? Κοιτάξτε, να χαριτολογήσουμε και λίγο. Αυτοί που πρέπει να μετράνε μέρες θα πρέπει να είναι εκείνοι οι οποίοι αύριο το πρωί θα ξυπνήσουν από το γερτήριο της φυλακής. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, να πούμε και κάτι άλλο. Σίγουρα υπάρχει ο σοφρονιστικός κώδικας, ο οποίος προβλέπει έκτηση ποινών και απόλυση υπόωρους. Το ισχύον σύστημα σήμερα είναι ότι πρέπει να εκτίσουν τα 3/5 της ποινής. Όμως αυτοί δεν εισέρχονται στη φυλακή με τον ισχύοντα ποινικό κώδικα, εισέρχονται με τον ευμενέστρο, ο οποίος ήταν προηγούμενος, ο οποίος προέβλεπε το 1/3 της έκτησης της ποινής. Σε αυτό βέβαια προσμετρούνται και τα μεροκάματα τα οποία ενδεχομένως θα κάνουν στη φυλακή και κάποιοι άλλοι παράγοντες. Αλλά να τονίσω και κάτι άλλο όμως. Η απόλυση υποόρους δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το αυτόματο. Θα πρέπει να ελεγχθεί ο βίος και η πολιτεία των εγκλήστων και να δει το συμβούλιο, όποιο συμβούλιο επιληφθεί, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις να φεθούν ελεύθεροι υποόρους. Διότι αν συνεχίζουν να οργανώνουν απειλητικές καταστάσεις για τη δημοκρατία και το πολίτευμα και η συμπεριφορά τους εξακολουθεί να είναι εγκληματική, δεν σημαίνει ότι αυτόματα κάνουμε μια πρόσθεση και ένα πολλαπλασιασμό και τελειώνουμε και βγαίνουν έξω. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να το έχουμε υπόψη μας. Και να το έχουν υπόψη τους και αυτοί βεβαίως. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν και θα εκτίσουν εν τέλει, κύριε Μουνδριανάκη, θεωρείτε ότι είναι ελαφρύτερες σε σχέση με τις εγκληματικές πράξεις τους? Να πω κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί, ότι καμία ποινή δεν μπορεί να αντισταθμίσει τον τρόμο και τον πόνο μιας εγκληματικής πράξης. Αυτό σαν γενική αρχή. Οι ποινές που επιβλήθηκαν, επιβλήθηκαν με σοφροσύνη και με αποφασιστικότητα και με πλήρη γνώση των συνθήκων τις οποίες εκτίμησε το δικαστήριο. Πιστεύω ότι οι ποινές που επέβαλε το δικαστήριο ήταν ποινές που έκρινε μετά από μια τόσο ενδελεχή και μακρόχρονη διαδικασία που άρμοζαν
στις συγκεκριμένες περιπτώσεις για τους συγκεκριμένους κατηγορούμενους και καταδικαστέντες. Αναφορικά με τη στάση της εισαγγελέως και τις σφοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν, κύριε Μουδριανάκη, το σχόλιο σας ποιο είναι? Θέλω να πω ότι ο σεβασμός στη δικαιοσύνη θα πρέπει να κυριαρχεί περισσότερο και υπερπαντός άλλου. Δεν έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις να υπάρχει σύγκρουση ή διαφορά απόψεων μεταξύ της πρότασης που υποβάλλει ένας εισαγγελέας σε ένα ποινικό δικαστήριο και στην απόφαση του δικαστηρίου. Δεν είναι πρωτοφανές το γεγονός. Το θέμα βέβαια είναι ότι σε μια τόσο σοβαρή και σημαντική δίκη θα έπρεπε ενδεχομένως, χωρίς να θέλω ούτε να υποβάλλω, ούτε να παροτρύνω, ούτε να καθοδηγήσω, οτιδήποτε απολύτως, θα έπρεπε ενδεχομένως να συναρμολογηθεί και από την κατηγορούσα αρχή, η οποία όπως γνωρίζετε υποστηρίζει την κατηγορία κατά κανόνα. Υποστηρίζει την κατηγορία. Θα έπρεπε λοιπόν να συναρμολογηθεί όλο εκείνο το δίκτυο το οποίο είχε οργανώσει αυτή η εγκληματική οργάνωση και οι δράσεις όπου λόγω αυτής της οργάνωσης του δικτύου που είχε συναρμολογήσει προέβαινε σε εγκληματικές ενέργειες για να έχει μία ενδεχόμενα διαφορετική πρόταση. Όμως αυτό είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του εκάστοτε εισαγγελικού λειτουργού που βρίσκεται σε οποιοδήποτε έδρανο, οποιοδήποτε δικαστηρίου. Βέβαια θα σας πω και πάλι ότι δεν είναι ασύνηθες το φαινόμενο διαφωνίας. Άλλο να προτείνει ο εισαγγελέας και άλλο να αποφασίζει το δικαστήριο. Εδώ όμως δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα και σωστά αν θέλετε κατά τη γνώμη μου, επειδή η δίκη αυτή έχει τεράστιο ενδιαφέρον και όχι μόνο εθνικό αλλά και διεθνές. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Μουδριανάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Σας ευχαριστώ και εγώ.